Συμβαίνουν αυτά γιατί είναι η πρώτη φορά που υπάρχει μια οργανωμένη μάχη και στην περιοχή τη δικιά μας. Και θέλω σε αυτή τη φάση να χαιρετήσω την πρωτοβουλία που παίρνει η Βόρεια Εύβοια, η Συντονιστική Επιτροπή, γιατί αν δεν ήταν οι φορείς, οι σύλλογοι, οι άνθρωποι από την πρώτη στιγμή της φωτιάς να αναδείξουν το ζήτημα ότι μόνο με οργάνωση μπορούμε να αντιπαλέψουμε αυτή την καταστροφή, πραγματικά στην Ελλάδα δεν θα γινόταν τίποτα. Το παράδειγμα που φέρατε και δώσατε στους Έλληνες, στην Ελλάδα γενικότερα και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί καλώς μόνο από εκεί μέσα μπορεί να βγει πόσο είναι ένα αποτέλεσμα. Από εκεί έχει έλεγχο ο κόσμος. Πλέον δεν διαβάζονται οι εφημερίδες και αυτά όπως παλιότερα. Τώρα θέλει την τηλεόραση για να δει. Και οι παρεμβάσεις σας που κάνατε φέρανε μία ανάταση. Και δεν πέσαμε να κλάψουμε πάνω στα ποκαίδια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα όπως προς την κατεύθυνση που λέμε να προχωρήσουμε. Υπάρχουν ευθύνες με το ζήτημα της πρόληψης, με το τι δημιουργήθηκε ή αυτό λέγεται ο μηχανισμός που δούλεψε πόσο να είναι με βάση την πυροσβεστική ή με τα δασαρχεία. Τα έχουμε αναδείξει 1.000.000 φορές. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το να το λέμε μεταξύ μας ή στα καφενεία ή εδώ πέρα και να μην βγαίνει παρά έξω. Να μην είναι αίτημα ενός οργανωμένου κινήματος που θα κατευθυνθεί σε αυτή την κατάσταση. Σε κάθε σύλλογο αγροτικό, σε κάθε σωματείο εργατικό, σε κάθε εμπορικό σύλλογο δεν θα πρέπει να είναι κύριο αίτημα στο να βάζει στην προστασία της περιουσίας του λαού απέναντι σε καταστροφές όπως είναι φωτιά, πλημμύρες, σεισμοί κτλ. Αυτό πρέπει να είναι το προκείμενο. Κατά την άποψη που βάζουμε και σαν οργανωμένο αγροτικό κίνημα σε όλη την Ελλάδα. Αποζημίωση αναπλήρωση. Ακούσαμε το τραγηλαφικό. Καταρχήν μας εντάξανε στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δημιουργήθηκε για την Εύβοια. Δεν χειροκροτήσαμε κιόλας. Δεν είναι ότι έγινε, θέλω να πω ότι τα πήραν όλα οι Ευβιώτες και μπαίνουμε κι εμείς να τα πάρουμε κι εμείς. Γιατί αλλιώς δεν θα ήταν εδώ να δημιουργεί αυτή την κατάσταση, γιατί διαφημίζουν κυβερνητικά στελέχη ότι αυτή τη στιγμή με τον Μπένο, με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου κτλ. Τα λεφτά τα παίρνει όλα η Εύβοια. Ένα λεπτό άμα θα μου επιτρέψεις, συνάδελφε, για να μπορέσω να ολοκληρώσω, για να αποτυπώσω μια κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Αποζημιώσεις και αναπλήρωση του εισοδήματος. Βγήκε θρασίδηλα ο Τριαντόπουλος στο Γήθιο την περασμένη εβδομάδα, πριν 10 μέρες, και είπε ότι αυτοί που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα, και για να πω τι σημαίνει μη κατά κύριο επάγγελμα, ένας άνθρωπος αγρότης, ο οποίος δεν ζει στην Αθήνα, ζει στο χωριό και πέρσι δεν είχε παραγωγή στην ελιά και θα έπρεπε να ζήσει την οικογένειά του, έπρεπε να πάει να κάνει ένα μεροκάματο και τον πετάει έξω από το κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, γιατί υπερβαίνει το ποσοστό που έχουν βάλει το πλαφόν το 51%. Δεν είναι αυτοί που είναι στην Αθήνα. Για να συνονόμαστε τώρα, ποιοι είναι μη κατά κύριο και κατά κύριο επάγγελμα. Και του λέει ο Τριαντόπουλος με θράσος ότι εσύ δεν έχεις πρόβλημα βιοπορισμού και θα πάρεις το 35%, το μισό της εκατό, το 50% των αποζημιώσεων για ανασύσταση της καλλιέργειας και του φυτικού κεφαλαίου ή ζωικού, λέγεται αυτό. Αυτό το θράσος πρέπει να βγει και να απαντηθεί. Και αυτή η μόνη απάντηση μπορεί να γίνει μόνο στο δρόμο. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Και κλείνω ότι δουλειά πρέπει να ζητάμε για όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως αν είναι για δασαρχία, αν είναι για άλλες υπηρεσίες κτλ. Ή με τη στελέχωση, για να μπορέσουν ουσιαστικά όχι μόνο να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για να καλυτερέψουν τα πράγματα ενώ σε επίπεδο οικονομίας και οργάνωσης, αλλά στο ζήτημα γενικότερα στο βιοποριστικό. Με επιδόματα ζει πόσο να είναι το μεγαλύτερο κομμάτι. Και το ξέρουν πάρα πολύ καλύτερα οι συνάδελφοι στην Αθήνα. Κλείνω. Στις 22 του Οκτώβρη, εμείς στο Γήθιο πραγματοποιούμε συγκέντρωση, καλώντας να μπορέσουμε ουσιαστικά να οργανωθούμε ακόμα περισσότεροι. Προχωράμε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας κάτω, πιθανώς κινητοποίηση, συλλαλητήριο. Εκεί το βάζουμε το ζήτημα.
για να μπορέσουμε να οργανώσουμε ακόμα μεγαλύτερη τη μάχη για την άνοδό μας στην Αθήνα στις 6 του Νοέμβρη. Γιατί πρέπει να προχωρήσει αυτή η δουλειά.